Τώρα, σκεφτόμουν διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, που είναι ένα υπέροχο Ευαγγέλιο, πόση αγάπη κρύβει πάλι ο Θεός μας και από τι παράδειγμα μας δίνει. Παραβολές είναι αυτές. Και σκεφτόμουν να λέω, ποιος είναι άρρωστος άραγε κάθε φορά και ποιοι είναι αυτοί οι άρρωστοι τους οποίους θέλει ο Θεός να είμαστε εκεί και να θυσιαζόμαστε για αυτούς και να τους θεραπεύουμε. Άνθρωπος της κατέβαινε, λέει, κάποιος άνθρωπος κατέβαινε από την Ιεριχώ στα Ιεροσόλυμα και ληστές περιέπεσε. Έπεσε, λέει, πάνω σε ληστές, οι οποίοι αφού τον ξένδισαν, τον κοπάνισαν, τον χτύπησαν άσχημα και τον έκλεψαν και τον άφησαν, λέει, στην άκρη του δρόμου η μηθανή, μισοπεθαμένο. Και μετά, λέει, τώρα το μετά είναι το τρομακτικό. Περνάει, λέει, από εκεί πρώτος ένας ιερέας και ειδών αυτόν, πω, τι ρήμα βάζει μετά ο Χριστός, αντιπαρήλθε, τον είδε και έφυγε, τίποτα. Ομοίως δε και Λεβίτης. Τι ήταν ο Λεβίτης? Ήταν από τη φυλή του Λεβί, η οποία είχε, από εκεί βγαίναν οι υπηρέτες του ναού και οι διάκονοι και οι ιερείς. Και αυτός, λέει, τον είδε και έφυγε. Και από εκεί, λέει, μετά περνάει ένας Σαμαρίτης. Τώρα ο Σαμαρίτης, γιατί τον βάζει ο Χριστός? Γιατί ο Σαμαρίτης ήταν αλλοεθνής, άλλο έθνος, ξένος ήτανε. Και αυτός, λέει, ειδών, τον είδε και εσπλαχνίστη επ' αυτόν. Μέσα από την καρδιά του πόνεσε και κατευθείαν έσκυψε, λέει, καθάρισε την πληγή επιχαίων, έλεον και ίνων. Πάντα είχαν μαζί τους λαδάκι και κρασάκι, γιατί αυτά τα θεωρούσαν τα γιατρικά την εποχή εκείνη και είναι γιατρικά. Και δεν φτάνει ότι τον καθάρισε και τον έπλυνε και τον περιποιήθηκε. Όχι, δεν τον έφτασε. Τον έβαλε στο αλογό του και τον πήγε. Πού? Στο πανδοχείο που βρήκε. Και εκεί κάθισε μαζί του όλο το βράδυ, γιατί λέει ότι την επαύριο, την άλλη μέρα, πλήρωσε τον πανδοχέα για να τον περιποιηθεί ακόμα καλύτερα και αυτός έφυγε. Τώρα, ποιος έκανε, λέει, το έλεος επ' αυτόν? Ποιος έδειξε αγάπη? Ποιος? Ο Σαμαρίτης. Και αυτή την παραβολή γιατί την είπε ο Χριστός? Γιατί κάποιος, λέει, νεαρός νομικός της προσήλθε το Ιησού, πήγε κοντά του για να τον πειράξει το Χριστό και να του πει τι πρέπει να κάνει για να σωθεί. Και ο Χριστός το αναφέρει τις παραβολές, τις εντολές που υπήρχαν,
Και όμως αυτός λέει, ήθελε κάτι παραπάνω. Αγαπήσεις, του λέει, Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εδώ είναι τώρα το μυστικό. Δεν φτάνει το Θεό να τον αγαπήσεις αυτόν. Και των πλησίων σου, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Και σταματάω εδώ με μία λέξη, προσέξτε, έλεγε ο κύριος Παΐσιος, ότι είναι αμαρτία να μην αγαπάμε τον εαυτό μας. Είναι αμαρτία να μην αγαπάμε τον εαυτό μας. Δεν μας ζητάει ο Χριστός ούτε αγάπη ολοκληρωτική τα πάντα σε Αυτόν, ούτε αγάπη μόνο στους πλησίων, στους άλλους. Θέλει να αγαπάμε και τον εαυτό μας. Και προχτές έπεσε στα μάτια μου, μου το στείλαν μάλλον, ένα πικρό ρητό, ότι τρέχοντας, λέει, και ενδιαφερόμενος για όλους τους άλλους, ξέχασα, λέει, τον εαυτό μου. Και εκεί συγκινήθηκα πολύ. Και του λέει, λοιπόν, ο νέος αυτός, ο νομικός, νομικός τι σήμαινε, αυτοί που ήταν οι ερμηνευτές του νόμου, δηλαδή οι θεολόγοι της εποχής εκείνης. Και τι είσαι στή μου πλησίον, ποιος είναι δάσκαλε αυτός που είναι πλησίον μου, και του είπε την παραβολή είναι αυτή. Και εδώ πλησίον ήταν ο αλλοεθνής, ο Σαμαρίτης. Αυτός ήταν πλησίον. Όλους τους κατηγοράμε εμείς. Και ότι εμείς είμαστε καλοί. Και όμως το καλό, την αγάπη και το έλεος το δίνουν πολλές φορές αυτούς που εμείς κατηγοράμε. Και ξέρουν να αγαπάνε. Αχ, αν μπορούσα να φωτογραφίζω καρδιές και ψυχές. Έχει κάτι καρδιές, έχει κάτι ψυχές που έχουν υπομονή. Αγάπη. Και εγώ τη θαυμάζω και ζηλεύω πολλές φορές και λέω, αχ ρε άθλια, τίποτα δεν κάνεις. Δες εδώ, μωρέ, αυτή η ψυχούλα που ήρθε σε σένα να εξομολογηθεί και όμως είναι γεμάτη αγάπη και καλοσύνη και ταπείνωση και υπομονή. Δες τι να λέω και μετά τι κάνω. Τους κρατάω λίγο παραπάνω για να απολαύσω την αγάπη τους. Να δω το πρόσωπό τους πως λάμπει. Γιατί προσέξτε κάτι. Το πρόσωπο του ανθρώπου που αγαπάει λάμπει. Λάμπει. Και μετά φωτίζει και η καρδιά και η ψυχή και τα μέσα και τα έξω και όλα φωτίζουν. Έρχονται όμως και μερικοί και μου λένε, «Πάτερ, απελπισία είναι η ψυχή μου γεμάτη. Μαυρίλα το μυαλό μου, η ψυχή μου, τα μέσα μου όλα». Λέω, «Αγαπάς?» «Όχι, γι' αυτό είναι έτσι. Γι' αυτό είναι έτσι. Και προσέξτε κάτι. Δεν είναι αγάπη να ψάχνουμε και να καταδικάζουμε ανθρώπους. Πώς μας μπήκε αυτό και χθες μου ήρθαν κάποιοι και πόνεσα. Ου εναντίον όλων, είπαν. Λέω, χριστιανοί είμαστε. Εμείς πιστεύουμε σε ένα Χριστό που αγαπάει τόσο
που όλους τους ανθρώπους θέλει να σωθούν. Όχι 5, 10, 20, 30 και τον φτάνει το Χριστό. Όλους τους ανθρώπους τους αγαπάει, και τους άσπρους και τους μαύρους και τους Ρωμινιούς και όλους τους άλλους τους λαούς τους αγαπάει αυτός ο Χριστός. Και τους αγαπάει πολύ. Και μου έλεγε κάποιος πριν λίγο ότι μάλλον άλλους λαούς αγαπάει τώρα ο Χριστός. Και με ρώτησε, μπορεί ο Χριστός να αγαπάει τους Τούρκους, ας πούμε? Να κρυφτώ και να σας το πω, να κρυφτώ. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τους αγαπάει και πιο πολύ από εμάς. Θέλετε ένα παράδειγμα? Θέλετε ένα παράδειγμα? Μόλις φύγετε, και τώρα κάντε το, ανοίξτε το κινητό σας και πατήστε Αγιώργης Κουδουνάς τις εικόνες που θα βγάλει. Και θα δείτε 300-400 χιλιάδες να πάνε να προσκυνήσουν τον Αγιώργη. Και επειδή το βλέπα κάθε χρόνο πριν τον κορονοϊό που πήγαινα, αν με στενοχώρησε σε κάτι ο κορονοϊός, πρώτον είναι αυτό, ότι μου κόψε τα ταξίδια. Και πήγαινα λοιπόν και λειτουργόμουν εκεί με τους πατέρες, και έχει μια τεράστια εικόνα Γιώργη Μεγάλη, παλιά, και πάνε εκεί οι τουρκαλάδες και κάνουν μετάνοιες μέχρι κάτω, μωρέ, και βαράν την κεφάλα τους κάτω στα μάρμαρα. Και λέω στο γέροντα, τι είναι αυτό? Α, μου λέει, τον λατρεύω. Και την άλλη μεριά έχει μια εικόνα της Παναγίας, της Μυρτιδιώτισσας. Άλλες μετάνοιες εκεί. Και μετά κάθεται ο παπάς, και εκεί βάζαν και μένα με τις ώρες και μ' άρεσε. Έλεγε, βάλτε με κάτω, κάτω, κάτω. Εκεί στην έξοδο, και έρχονται και σκύβουν να τους σταυρώσει ο παπάς. Ποιος από εμάς κάνει μετάνοιες μπορεί να παράγει κεφάλα του κάτω στους Αγίους? Κανένας. Ποιος φεύγοντας πάει στον παπά και του λέει, παπά μου, σταύρωσέ με, πιστεύω στην ευλογία σου, πιστεύω στο σταυρό σου. Εγώ κρυμμένος σας είπα ότι μπορεί και να τους αγαπάει. Ντρέπομαι να σας το πω. Τώρα εκείνος τι κάνει? Πάντως τον Σαμαρίτη έβαλε να αγαπήσει. Δεν έβαλε ούτε τον παπά. Όπω την τροπή. Και ο Χριστός, και ο Χριστός ρεζίλι μας έκανε. Και ο Χριστός ρεζίλι μας έκανε τις παπάδες. Τι Χριστός είναι αυτός? Πήρε τις παπάδες και τους έκανε ρεζίλι. Και άλλες φορές τους έκανε ρεζίλι όποιος έβρισκε παπάδες εκείνη την εποχή. Πήγε στο ναό, τους βρήκε να πουλάνε και να αγοράσουν και τους τα ανακάτωσε όλα. Νομίζετε, μωρέ, την έχουμε εξασφαλισμένη τη σωτηρία, την έχουμε εξασφαλισμένη την αγάπη του Θεού? Από τι? Επειδή σφραγιστήκαμε χριστιανοί? Αυτό είναι το μεγαλείο, αυτή είναι και η ευθύνη μας όμως. Ότι σφραγιστήκαμε χριστιανοί, και σαν χριστιανοί χρειάζεται να έχουμε αγάπη, υπομονή, ταπείνωση και πίστη. Και αφήστε τα κόλπα της εποχής να κατακρίνουμε ο ένας τον άλλον. Από πού το βρήκατε αυτό, μωρό, ότι είναι χριστιανικό? Δεν το είδατε ακόμα ότι αυτοί που βάζουν τη διαμάχη μεταξύ μας μας κοροϊδεύουν? Μας κοροϊδεύουν.
Είναι δυνατόν να έχουν κάνει οι ίδιοι το εμβόλιο και να βγαίνουν και να μας λένε κακό, 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 κακό το εμβόλιο και εμείς να το πιστεύουμε και να αρχίζουμε μετά να παίρνουμε πέτρες και να πετάω ένα στον άλλο. Πόσο χριστιανικό μπορεί να είναι αυτό, να πετάμε πέτρες ο ένας τον άλλο. Και την ίδια στιγμή, προχτές αγρίεψα για κάποιους και τελειώνω, γιατί υπάρχουν φορά και που κι άλλα, γιατί κάποιοι με εξυπναδίστικα πράγματα μιλούσαν σε μια ομάδα που συμμετέχουμε με εξυπναδίστικα πράγματα για τον κορονοϊό. Την ίδια στιγμή εγώ είχα πάρει μήνυμα, παπά μου, πέθανε ο πατέρας μου. Και τους περίλαβα και λέω, παίζουμε μωρέ, παίζουμε, παίζουμε, κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον και δίπλα μας πεθαίνουν άνθρωποι. Πόσο χριστιανικό είναι αυτό, πόσο Θεό μπορεί να έχει αυτό μέσα και πόσο ο Θεός μπορεί να έρθει μετά και να μας αγκαλιάσει όταν εμείς πετροβολάμε ο ένας τον άλλον. Για λίγο να συνέλθουμε. Είμαι από αυτούς. Το λέω τώρα δυνατά. Είναι εντολή του δεσπότη μου να το λέω έτσι. Δεν είναι δικό μου. Δεν είμαι ούτε υπέρ, ούτε κατά. Θα ρωτήσετε τον γιατρό σας. Αλλά τον Παπαχρήστο δεν θα πάρετε. Ούτε ναι, ούτε όχι. Γιατί σ' άλλα είμαι χαζός. Σ' αυτό δεν θέλω να είμαι χαζός. Γιατί αυτό, το εμβόλιο εννοώ, έχει να κάνει με την υγεία και την προστασία των ανθρώπων. Όσοι πει ο γιατρός να το κάνουν, το κάνουν. Όσοι πει ο γιατρός να μην το κάνουν, το κάνουν. Και ο γιατρός παίρνει την ευθύνη. Αυτό λέει σήμερα, τον γιατρέψε. Στη γιατριά πάνω μιλάμε σήμερα. Συγχωρέστε με που τα είπα. Σας αγαπάω. Και δεν θέλω κανένας να φορτωθεί τον θάνατο κανενός. Κανενός. Το λες κάντο και πεθαίνει. Παίρνεις την ευθύνη. Το λες μη το κάνεις και κολλάει και πεθαίνει. Παίρνεις την ευθύνη. Τελεία και παύλα. Με πόνο το λέω. Και κάντε προσευχή. Μάλλον δεν ακούγεται η προσευχή μας, δεν την κάνουμε δυνατή. Δεν έχει ταπείνωση και αγάπη, γι' αυτό και δεν σταματάει το κακό. Είμαι εδώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο από το πρωί μέχρι το βράδυ, με λίγο μεσημέρι να φάω κι εγώ, αν προλαβαίνω, και κάθε Κυριακή μετά τη λειτουργία, όποιος θέλει να με δει, όποιος θέλει να με δει. Είναι δικό σας. Σίγουρα δεν είναι δικός μου. Δεν μου ανήκει η Ιεροσύνη. Η Ιεροσύνη, τα πετραχίλια και τα ράσα είναι δικά σας. Δικά σας. Κάντε το ό,τι θέλετε. Ούτε καν της παπαδιάς μου, ούτε καν των παιδιών μου. Της Εκκλησίας μας είναι. Κυρίως δεν ήθελα.